Το αφιέρωμα για αυτά τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στη Μητρόπολη Ταμασού. Είναι και ο Κώστας Καρνάκης και μας περιμένει. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμητρα. Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εδώ στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, κάτω φυσικά από τα άσματα της καλλιτέχνηδας Γλυκερίας. Φυσικά συμπίπτηκε η ορτή από τα 15 χρόνια Ταμασού και Ορεινής. Δίπλα μου είναι και ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ισαΐας. Παναιρώτετε, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτή τη ξεχωριστή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα γιορτάζουμε τα 15 χρόνια της Μητροπολίτης Ταμασού. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων, είναι αποκορύφωμα. Και διαλέξαμε να γιορτάσουμε τιμώντας την ιστορική μνήμη μεγάλων γεγονότων του ελληνισμού. Ένα από τα πιο σπουδαία είναι η μικρασιατική καταστροφή, όπου συμπληρώνουμε φέτος 100 χρόνια. Τιμώντας τους προγόνους, τους αγώνες της αξίας της φυλής μας, τιμούμε και το σήμερα. Και μια Μητρόπολη έχει άμεση σχέση με τη διατήρηση των ηθών και των αξιών του τόπου, ιδιαίτερα του ελληνισμού. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι είναι άξιον και δίκαιο, μαζί με τους αρχέπανς Κύπρου, να συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Πραγμάτως ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τους αρχέπανς Κύπρου και τους διεθνείς αρχέπανς, γιατί μας βοήθησαν να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση και με τον ντοκιμαντέρ για τα 15 χρόνια της Μητροπόλεως, αλλά και να προσκαλέσουμε μαζί την Γλυκερία, η οποία πράγματι θα μας θυμίσει την ιστορία, τις ομορφιές, τον πολιτισμό μας. Και τι πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε στο μέλλον. Γιατί είναι ένα μάθημα που μας έδωσε η μικρασιατική καταστροφή, ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να είμαστε ποτέ νικημένοι. Και αυτό το κρατάμε απόψη. Δήμητρα, να τονίσουμε ότι η εκδήλωση φυσικά είναι για το κοινό ελεύθερη, είναι δωρεάν και περιμένουν όλοι τον κόσμο να έρθουν εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής για να γιορτάσουν μαζί και να διασκεδάσουν με την Γλυκερία. Σας ευχαριστούμε θερμά και κυρίες και κύριοι.